Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου και σε ακόμα ένα βίντεο σε συνθήκες καραντίνας. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας δείξω το αγαπημένο μου μακιγιάζ της καραντίνας, γιατί παρόλο που μένουμε σπίτι για να είμαστε ασφαλείς, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε και ατιμέλητες, κορίτσια μου. Εγώ, τουλάχιστον όταν κάνω αυτό το μακιγιάζ, νιώθω πολύ πιο φρέσκια και πιο λαμπερή. Είναι vegan friendly και cruelty free, είναι γρήγορο, είναι κλασικό, θα χρησιμοποιήσουμε 5-6 προϊόντα, τα περισσότερα είναι από την NYX και θα σας κάνει να φαίνεστε απαστράπτουσα και αψεγάδιαστη και στην κάμερα του κινητού ή του υπολογιστή σας, γιατί ξέρω ότι αυτές τις μέρες και περισσότερα story ανεβάζετε και κάνετε βιντεοκλήσεις για να μιλήσετε με τους φίλους σας, αλλά και έχετε Skype calls ή Zoom calls με τη δουλειά σας για διάφορα meetings. Υποθέτω λοιπόν και φαντάζομαι ότι έχετε καθαρίσει το πρόσωπό σας ήδη και το έχετε ενυδατώσει και θα ξεκινήσω κατευθείαν από το Born to Glow Foundation, το έχω στην απόχρωση Natural, το οποίο εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να προσπεράσετε ως βήμα, αν η επιδερμίδα σας δεν χρειάζεται κάλυψη και δεν έχετε ατέλειες, και να περάσετε κατευθείαν στο concealer, ή μία πολύ καλή ιδέα είναι να αναμίξετε μερικές σταγόνες από αυτό στην ενυδατική σας κρέμα για πιο ελαφριά κάλυψη. Πάμε στο concealer. Έχω δύο αποχρώσεις, την Natural και την Light Ivory, και θα χρησιμοποιήσω και τις δύο. Πρώτα την Natural εδώ, στο εσωτερικό, για να αποχρωματίσω λίγο και αυτό το mauve χρώμα που υπάρχει στα μάτια μου. Θα το χρησιμοποιήσω λίγο στη μύτη μου, λίγο εδώ, στο σαγόνι, αλλά και ανάμεσα στα μάτια. Και αμέσως μετά, με την πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση, θα συμπληρώσω αυτό το νοητό τρίγωνο και θα βάλω και στο πάνω μέρος των βλεφάρων μου για να δημιουργήσω και μία βάση για την ελάχιστη σκιά που θα χρησιμοποιήσουμε σε λίγο και να αποχρωματίσω βέβαια και την περιοχή αυτή. Και όπως βλέπετε, μπλεντάρετε τέλεια με τα δάχτυλα, δεν χρειάζεται καν να έχετε άλλο πινέλο. Θα τα αφήσω λίγο να στεγνώσουν και να σταθεροποιηθούν, θα περάσω στα χείλη, θα χρησιμοποιήσω από NYX Lingerie την απόχρωση Exotic. Και παιδιά, αυτό το απλικατέ που έχει αυτό το συγκεκριμένο liquid lipstick είναι τόσο πλακέ και τόσο ευχριστό, δεν χρειάζεται καν να κάνετε περίγραμμα με μολύβι, θα δείτε, απλώνεται πάρα πολύ ωραία και μπορείτε να έχετε και πολύ ακρίβεια να κάνετε και λίγο overline αν χρειαστεί. Να ξέρετε ότι αυτό το χρώμα είναι τόσο έντονο όσο χρειάζεται για τη συγκεκριμένη περίσταση, γιατί αν φορέσετε ένα πιο nude, ένα πιο άχρωμο κραγιόν, σχεδόν δεν θα φαίνεται στην κάμερα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με παλέτα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε πινέλα, μόνο τα δάχτυλά μας. Με την Matchy Matchy της NYX στην απόχρωση Camel θα πάρω αυτή εδώ την απόχρωση του ρουζ. Λίγο στο ένα μου δάχτυλο εδώ, από τη μία πλευρά και λίγο στο άλλο. Και θα κάνω αυτό το πράγμα στα μάτια μου, για να δώσω έτσι έστω μία αίσθηση σκιάς στο μάτι. Βλέπετε πόσο εύκολα απλώνεται, δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε πολύ, ούτε να είστε πολύ ακριβείς. Αυτό λοιπόν και μόνο αυτό το χρώμα αρκεί στα μάτια, πιστέψτε με, θα κάνει τη διαφορά που χρειάζεστε. Και πάμε στο ρουζ, θα χρησιμοποιήσω φυσικά το ίδιο από την παλέτα αυτή της NYX και θα βάλω μπόλικο. Το ρουζ λοιπόν είναι ένα πράγμα που δεν φαίνεται καθόλου σχεδόν στις οθόνες των τηλεφώνων και των υπολογιστών, οπότε θα φαίνεται υπερβολικό για εδώ, αλλά κανονικό στο κινητό. Και για να ολοκληρώσουμε τα μάτια, πάμε σε μολύβι ματιών. Αυτό είναι από τη σειρά της NYX Faux Blacks και λέγεται Burnt Sienna και η μάσκαρα που θα χρησιμοποιήσω είναι η Worth the Hype και είναι στην απόχρωση Brownish Black, για να μην βάλουμε κατάμαυρη μάσκαρα. Λοιπόν, το μολύβι απλώς θα το περάσω κάτω από τα μάτια μου και
και δεν το φέρω μέχρι το εσωτερικό, θα σταματήσω εδώ που σταματάνε και οι βρυφαρίδες μου και δεν θα το βάλω στο εσωτερικό του ματιού, έτσι μόνο απ' έξω. Και αν σας ξεφύγει λίγο, μπορείτε να το κάνετε με το δάχτυλό σας, να το σβήσετε. Και πάμε στη μάσκαρα. Αν έχετε και eyelash curler, μπορείτε να τις γυρίσετε κιόλας πριν τη χρησιμοποιήσετε. Και επειδή την τέσταρα τη συγκεκριμένη, για να φαίνεται έντονο το αποτέλεσμα, χρειάζονται 3 στρώσεις, να ξέρετε. Και περνάω στην τρίτη και τελευταία στρώση. Μ' αρέσει αυτή η μάσκαρα. Είχα καιρό να τη χρησιμοποιήσω και τώρα την ξαναθυμήθηκα. Και θα βάλω και λίγο και στις κάτω. Και πάμε να φτιάξουμε και τα φρύδια για να ολοκληρώσουμε αυτό το πολύ γρήγορο και εύκολο μακιγιάζ της καραντίνας. Αν έχετε πιο πυκνά φρύδια από τα δικά μου, μπορείτε φυσικά να τα βουρτσίσετε και να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα τζέλ. Αλλά εγώ θα κάνω και λίγες γραμμούλες να φτιάξω το σχήμα τους, ειδικά στο μπροστινό μέρος που είναι λίγο λειψά. Το pomade είναι από την Morphe και το πινελάκι από την Αναστάσια. Και το brow gel επίσης από Αναστάσια Beverly Hills. Αυτό θα χρησιμοποιήσω για να τα κρατήσω λίγο στη θέση τους και να τα γεμίσω. Λοιπόν, τσέκαρα το μακιγιάζ στο κινητό και γράφει τέλεια, μόνο λίγο ρουζάκι ακόμα ήθελε, οπότε μην το φοβηθείτε, και εγώ προσέθεσα λιγάκι. Και αυτό είναι το ολοκληρωμένο μακιγιάζ της καραντίνας. Ευχαριστώ όπως πάντα πάρα πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το like και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Αν κάνετε το συγκεκριμένο μακιγιάζ με τα δικά σας προϊόντα, πάνω σε αυτό το concept όμως και ακολουθώντας αυτά τα βήματα, και ανεβάσετε κάποιο story ή κάποια φωτογραφία, κάντε με tag για να τη δω κι εγώ. Και μην ξεχάσετε να γραφτείτε και στο κανάλι, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Πατήστε λοιπόν τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe. Φιλιά πάρα πολλά, σας στέλνω πολύ θετική ενέργεια και τις ευχές μου για υγεία, καλό κουράγιο και θα σας δω στο επόμενο. Φιλιά, bye bye.